Μετά από 7 χρόνια και μια διαδρομή 6,21 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων, το διαστημικό όχημα Osiris-Rex της NASA επέστρεψε στη Γη, φέροντας μια κάψουλα γεμάτη πολύτιμη σκόνη από τον αστεροειδή Bennu. Αυτό είναι ένα σημαντικό και απίστευτο επίτευγμα, ένα κατόρθωμα στον τομέα της διαστημικής μηχανικής. Αν και η κάψουλα έφτασε στον προορισμό της, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η ανάλυση αυτού του δείγματος θα παράσχει νέα δεδομένα σχετικά με την γέννηση του ηλιακού συστήματος και τα βασικά στοιχεία της ζωής. Μετά την επιστροφή από την έρημο της Γιούτα, η κάψουλα μεταφέρθηκε σε μια απολύτως καθαρή εγκατάσταση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε μόλυνση. Αυτή η κάψουλα περιέχει περίπου 250 γραμμάρια υλικού, ωστόσο δεν θα έχουμε ακριβή γνώση για μερικές ακόμα μέρες. Στην αρχική εγκατάσταση επιτρεπόταν μόνο η είσοδος 6 ατόμων με ειδικό εξοπλισμό. Ο ρόλος τους ήταν να αφαιρέσουν το κάνιστρο συλλογής από την κάψουλα, προετοιμάζοντας την για πτήση προς το Διαστημικό Κέντρο Πτήσεων Johnson της NASA. Εκεί οι ερευνητές θα ανοίξουν προσεκτικά το δοχείο και θα λαμβάνουν προσεκτικά δείγματα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επιστημονική έρευνα που θα ακολουθήσει. Θα διανεμηθούν μερίδια σε επιστήμονες σε όλο τον κόσμο για διάφορες αναλύσεις. Στις 11 Οκτωβρίου, η NASA θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα από την πρώτη ανάλυσή της. Ο αστεροειδής αποτελεί έναν αξιόλογο θησαυρό, καθώς αντιπροσωπεύει ένα άκρος ανεξερεύνητο αρχείο του πρώιμου ηλιακού συστήματος. Πιστεύετε ότι τα διαστημικά αντικείμενα, όπως ο αστεροειδής Bennu, διατήρησαν την αμεταβλητότητά τους από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν? Η μελέτη του παρθένου υλικού αστεροειδών μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να ανακαλύψουν ποια ορυκτά και μόρια είναι παρόντα στο πρώιμο ηλιακό σύστημα. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι οι μελέτες τους για τον αστεροειδή Bennu θα συμβάλλουν στην επίλυση ορισμένων από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ανθρωπότητας.